σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν 15 χρόνια το κόμμα μας και χιλιάδες αγωνιστές αποχαιρετούσαν τον καπετάν Γιώτη με μια υπόσχεση. Να συνεχίσουμε έχοντας πάντα στο νου μας την πεποίθησή του ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Τα περισσότερα σημερινά μέλη της ΚΝΕ τότε δεν είχαμε ακόμα οργανωθεί λόγω ηλικίας. Σήμερα βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, πιστοί στην ίδια υπόσχεση. Να φανούμε αντάξει των αγωνιστικών παραδόσεων και των επαναστατικών επιδιώξεων του κόμματός μας. Κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού τα λόγια προς τους νέους της ΚΝΕ στο 8ο συνέδριό της. Στην πορεία της ζωής σας και του αγώνα σας, έλεγε, θα ζήσετε στιγμές ανάτασης, άνοδο του κινήματος. Αλλά η κίνηση προς τα μπρος δεν είναι πάντα γρήγορη όσο θέλουμε ή πάντα ανωδική. Και τα άγωνα χρόνια της μονότονης καθημερινής δουλειάς δεν είναι ευκαταφρόνητα. Η πιο σπουδαία ικανότητα για τον κομμουνιστή είναι αυτή να μπορεί να δουλεύει με συνέπεια και με ενθουσιασμό στην καθημερινή μονότονη κατάσταση και να ξεπερνά μέρα με τη μέρα το ένα εμπόδιο ύστερα από το άλλο. Η ικανότητα να διατηρεί τον ενθουσιασμό του μπροστά στα εμπόδια που η πρακτική ζωή βάζει μπροστά του κάθε μέρα, κάθε ώρα. Να έχει στο μυαλό του και να μην χάνει από τα μάτια του τους τελικούς μεγάλους σκοπούς που παλεύει να πραγματοποιήσει. Μια τέτοια στάση γενναιότητας πρέπει να φιλοδοξεί να κατακτήσει. Γιατί και σήμερα η επίθεση στις σοσιαλιστικές ιδέες είναι στην πρώτη γραμμή. Ο χλευασμός στη συλλογικότητα και την οργανωμένη πάλη είναι καθημερινό φαινόμενο. Αξίες και ιδανικά θεωρούνται ουτοπία, ρομαντισμός μέχρι και πισοδρόμηση. Γι' αυτό, υπογραμμίζω, έλεγε, την απέτηση για τον νέο ηρωισμό της εποχής σας που έχει σχέση με συνέπεια τον αγώνα, σε αξίες, ιδανικά, σε σταθερότητα, σε αρχές που καταξίωσαν μέσα στη μακροχρόνια δύσβατη ηρωική πορεία του κόμματός μας και του εργατικού κινήματος. Με αυτά τα υλικά διαπαιδαγωγούνται, οριμάζουν και σήμερα πρωτοπόροι νέοι αγωνιστές μέσα στις γραμμές της ΚΝΕ. Με πάθος και αποφασιστικότητα να γινόμαστε κάθε μέρα πιο πολύ και πιο ικανοί. Όλοι εμείς που δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό. Για να μπορούμε να οργανώνουμε, να κινητοποιούμε πολλούς περισσότερους την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα. Να εμπνέουμε πλατιά τη διάθεση του αγώνα για πιο ενεργή συμμετοχή στο κίνημα. Με τόλμη και αντοχή για να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο και να κοιτάμε πάντα μπροστά στο όμορφο μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε. Γιατί όπως έλεγε και ο καπετάν Γιώτης, καμιά αυτοκρατορία, καμιά αντίδραση και καμιά αντεπανάσταση δεν υπήρξε ποτέ αιώνια. Γιατί οι μπροστάριδες των λαών και των εποχών, όπως είμαστε εμείς οι κομμουνιστές, ποτέ δεν σταύρωσαν όσο βαριά κι αν ήταν η ήττα τα χέρια. Με ζεστή καρδιά για τους ανθρώπους του μεροκάματου, που δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Για τους νέους που προσπαθούν να βρουν δουλειά, να σπουδάσουν, να κάνουν οικογένεια. Στους νέους κομμουνιστές δεν ταιριάζει απογοήτευση. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, θα βγει νικητής μπροστά στην οργανωμένη πάλη. Μελετάμε την ιστορία του κόμματος και του εργατικού κινήματος που είναι πηγή πολύτιμων διδαγμάτων και αστήριφτης δύναμης για κάθε νέο αγωνιστή. Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε από τις παρακαταθήκες της ατρόμητης αδρακογενιάς του συντρόφου Χαρίλαου. Από τα μεγάλα, αλλά και από τις πικρές ήττες, από τις μικρές στιγμές που τα προετοίμασαν. Από την αμετανόητη στράτευση στην υπόθεση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Την ασυμβίβαστη πάλι, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ακίνητα και ο συσχετισμός βαρύς. Την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι ιδέες μας είναι ανίκητες γιατί είναι αληθινές. Αυτά είναι η κληρονομιά μας. Είναι η σπορά που μένει και θα καρπίσει. Από αυτούς τους αγώνες, αυτές τις αξίες και τα ιδανικά, ποτισμένα με το αίμα των συντρόφων μας, συνεχίζουμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Σε όποια δυσκολία και αν βρούμε μπροστά μας, ακόμα και σε συνθήκες πρωτόγνωρες που ήρθαμε αντιμέτωποι το τελευταίο διάστημα, με πείσμα και επιμονή, συνεχίζαμε την προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των καλυμμένων στομάτων. Η φωνή και το δίκιο του λαού. Την ίδια στιγμή που οι άλλες δυνάμεις έβαζαν κάτω από το χαλί τα προβλήματα του συστήματος υγείας που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση. Γιατί μέσα από αυτή τη δυσκολία αναδείχθηκε η ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος και η αναγκαιότητα ανατροπής αυτού του βάρβαρου πολιτικού συστήματος, τον καπιταλισμό.
Γιατί την ώρα που η Κούβα έστελνε μπριγάδες γιατρών και νοσηλευτών ανά τον κόσμο, την ώρα που απομόνωσε τα κρούσματα του κορονοϊού με έγκαιρα μέτρα εξαίτησης στον υπόλοιπο κόσμο, τα συστήματα υγείας τσακιζόταν το ένα μετά το άλλο. Όπως στην Ιταλία, που επέλεγαν ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Όπως στη ΣΥΠΑ, που το αμερικάνικο όνειρο θαύτηκε μαζί με χιλιάδες ανθρώπους στους ομαδικούς τάφους. Σύντροφοι και φίλοι, προχωράμε μπροστά. Τους αγωνιστές του λαού και του κόμματός μας τους θυμάμαι κάθε μέρα με τις επιλογές και τον αγώνα μας. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό στις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Με πείσμα και αισιοδοξία να κερδίσουμε την νεολαία με τις πιο πρωτοπόρες ιδέες μας. Γιατί ρεαλισμός είναι να ζούμε με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της εποχής και όχι χειρότερα από τους γονείς μας. Γιατί πραγματικά νέο και προοδευτικό είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και όχι η καπιταλιστική βαρβαρότητα. Το νέο βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος. Το νέο βρίσκεται στο δυνάμωμα της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης, στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ, που είναι η μήτρα της αντίστασης και της ελπίδας. Η νεολαία, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, πάντα θα έλκεται από τις καινοτόμες, τις πρωτοπόρες ιδέες για κοινωνική πρόοδο. Όπως έλεγε και ο Χαρίλαος, μόλις υπάρξει μια σπίθα, αυτά τα νιάτα θα γίνουν πυρκαγιά, θα γίνουν ηφαίστειο. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.